Η Ευρώπη είναι χρήσιμη σε αυτό τουλάχιστον, γιατί εσείς εντάξει με την Ευρώπη έχετε μια συγκεκριμένη προσέγγιση, αλλά όταν έχεις ένα τέτοιο θερμό γείτονα, το να μπορούν πολλές χώρες μαζί να κουνήσουν το δάκτυλο και να ενώσουν τις δυνάμεις τους, δεν είναι σημαντικό? Κοιτάξτε, υπάρχει μια μεγάλη εικόνα. Γιατί είναι τμήμα αυτής της μεγάλης εικόνας στα ελληνοτουρκικά. Η μεγάλη εικόνα ποια είναι? Η όξυνση των αντιθέσεων στην ευρύτερη περιοχή. Και εδώ συγκρούονται τεράστιες δυνάμεις. Η Αμερική, η Ρωσία και η Κίνα, κατά κύριο λόγο. Για τους ενεργειακούς δρόμους, τις ενεργειακές πηγές και τους εμπορικούς δρόμους. Και αυτές οι αντιθέσεις οξύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ένα. Δεύτερον, η επιθετικότητα της Τουρκίας που θέλει να παίξει ένα δευτερεύον ρόλο εδώ στην περιοχή, ενδιάμεσο, κλιμακώνεται και ενθαρρύνεται, άμα το θέλετε, από την διφορούμενη στάση, τουλάχιστον διφορούμενη, των Ηνωμένων Πολιτών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επί της ουσίας δεν βάζουν την Τουρκία στη θέση του ότι αμφισβητεί το δίκαιο της θάλασσας, της διεθνής συμβάσης, αλλά μιλάνε όλες αυτές οι δυνάμεις, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και η Αμερική, για διμερείς διαφωνίες ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ούτε ότι ο πράγμα δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη του ΚΚΕ. Άρα αυτή η ενθάρρυνση επιθετικότητα της Τουρκίας διαμορφώνει νέες συνθήκες, κατά τη γνώμη μας. Και από αυτή την άποψη, τόσο ιδιαίτερα ρόλο των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή και η ισχυροποίησή του είναι αποσταθεροποιητικός ρόλος. Ότι δρομολογείται οι εξελίξεις για τη συνδιαχείριση στο Αιγαίο και στην ευρύτερη περιοχή με τη σφραγίδα των Αμερικάνων και των ΝΑΤΟ. Εντάξει, βεβαίως δεν θα μπούμε τώρα στις αιτίες του μεταναστευτικού ρεύματος και του προσφυγικού, γιατί είναι οι υπεριαλιστικές επεμβάσεις που είναι συνένοχοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ και τον ΝΑΤΟ. Δεύτερον, είναι η συνθήκη του Δουβλίνου, που επιβεβαιώθηκε η συνθήκη του Δουβλίνου με τη νέα συμφωνία για το μεταναστευτικό και την μετεγκατάσταση, που μετατρέπει τις χώρες εισδοχής σε χώρες εγκλωβισμού. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να ξεπεραστεί για να αλλάξουν οι συνθήκες. Γιατί βεβαίως εδώ πέρα χρειάζεται να δούμε τις συνθήκες διαβίωσης. Δεν είναι ανθρώπινες, δεν είναι οι καλύτερες δυνατές και ιδιαίτερα στα νησιά. Διαχωρισμός πρέπει κινδύνους να γίνεται, κύριε Καραθανασόπουλε. Τι λέει το ΚΚΕ μεταξύ προσφύγων μεταναστών? Γιατί εδώ υπάρχουν δύο θέσεις συγκεκριμένες. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Λέμε το εξής. Πρώτον, ότι πρέπει εδώ πέρα να ξεπεραστούν τα ζητήματα όσον αφορά την παροχή του ασύλου, πρώτα απ' όλα. Εδώ υπάρχουν συρρήκνωση των δικαιωμάτων για το άσυλο, για την παροχή του ασύλου. Περισσότερες προϋποθέσεις από αυτές που προβλέπει το διεθνές δίκαιο για το άσυλο. Άρα λοιπόν γίνεται δύσκολη η παροχή ασύλου. Και δεύτερον, να προμηθεύονται και οι μετανάστες με ταξιδιωτικά έγγραφα, για να μπορεί να πηγαίνουν οπουδήποτε επιθυμούν. Άρα και επιτάχυνση ασύλου. Για το διαχωρισμό. Λέω και επιτάχυνση του ασύλου είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες. Και επιτάχυνση του ασύλου για τους πρόσφυγες και για τους μετανάστες παροχή ταξιδιωτικών εγγράφων. Δέχεστε για να μπορούν να έχουν διαφορετικά δικαιώματα ή δυνατότητες στην Ελλάδα. Τι εννοείται διαφορετικά? Όχι, και δικαιώματα και δυνατότητες. Από τη στιγμή που θα έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα και άδειες παραμονής. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός, κατά τη γνώμη μας. Κατά την εισδοχή του στη δική μας χώρα, δέχεστε το διαχωρισμό πρόσφυγες μετανάστες? Κοιτάξτε. Αυτό ρωτάμε. Λέει η κυρία Αναγνωστοπούλου, για παράδειγμα, να το πω εγώ πολύ χοντρικά, ότι είναι απάνθρωπο να τους χωρίζετε σε πρόσφυγες και μετανάστες και να έχουν δικαιώματα. Το είπα από μόνος μου, το λέω πολύ χοντρικά. Όχι, θα το πω εγώ. Προσέξτε, υπάρχει ο κόσμος ο οποίος είναι διωκόμενος από τις χώρες τους, είτε λόγω συνθήκων εκεί, είτε λόγω επεμβάσεων. Άρα αυτό εδώ πέρα εμπίπτει στη διαδικασία του πρόσφυγα, και ο οποίος άμα γύρει στη χώρα του κινδυνεύει η ζωή του. Και δεύτερον, υπάρχουν και οικονομικοί μετανάστες οι οποίοι φεύγουν για να ζητήσουν μια καλύτερη ζωή. Λοιπόν, είναι δύο διαφορετικές. Εμείς πρέπει να προστατεύσουμε συνολικά, είτε είναι πρόσφυγες είτε είναι μετανάστες, να του παρασχεθούν οι ίδιες υπηρεσίες. Και όσον αφορά την ανθρώπινη διαβίωση, και όσον αφορά τις υπηρεσίες υγείας, και όσον αφορά την αντιμετώπιση των κινδύνων. Και από αυτήν την άποψη, λέμε να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες, να πάμε κόντρα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το τρίτο στοιχείο, το οποίο θα ήθελα να στρίξω, είναι ότι βεβαίως πρέπει άμεσα να προχωρήσει η αποσυμφόρηση των νησιών. Μάλιστα. Για όλες αυτές τις διαδικασίες πρέπει να αποχωρήσει. Να τους επιστρέψουμε πίσω τους μετανάστες στο σπίτι τους. Ναι, εμείς λέμε ότι πρέπει να συνεχίσουν την οδύσσια την οποία έχουν ξεκινήσει. Γιατί κοιτάξτε, δηλαδή και οι Έλληνες έχουν πάρα πολλούς μετανάστες στο εξωτερικό για οικονομικούς λόγους. Με αυτή τη λογική λοιπόν
Πρέπει να πάρουμε τα μέτρα και όχι λοιπόν, να πάρουμε τα μέτρα και όχι να πάρουμε. Λοιπόν, κυρία Νόμου, λέω ότι δεν πρέπει, δεν πρέπει το δέντρο να κρύβει το δάσος. Δηλαδή, έχουμε μια συμφωνία η οποία όχι μόνο δεν οδηγεί στη σταθεροποίηση, αλλά οδηγεί στην αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής. Γιατί ακριβώς ισχυροποιεί το ρόλο των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Έγινε με τη σφραγίδα των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ αυτή η συμφωνία. Και δεν αντιμετωπίζουν τα ζητήματα του αλυτρωτισμού ούτε του εθνικισμού που τα αξιοποιούν οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ για να αλλάζουν σύνορα. Αυτό το έχουν κάνει και στο παρελθόν, θα το κάνουν και στο μέλλον. Συμφωνείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν συμφωνούμε καθόλου με τη Νέα Δημοκρατία. Ίσα-ίσα, κυρία Αναγνωστοπούλου. Ίσα-ίσα, κυρία Αναγνωστοπούλου, που η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη συνεχίζει τη συμφωνία των Πρεσπών από εκεί που την αφήσατε εσείς. Από εκεί που την αφήσατε εσείς. Χαίρομαι. Συνεχίζει η νέα κυβέρνηση μπορεί σε σχέση με την κυβέρνηση. Και τη Νέα Δημοκρατία. Από αυτή λοιπόν την άποψη δεν έχουμε καμία αυταπάτη για τη Νέα Δημοκρατία. Ότι θέλει. Προσέξτε να δείτε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θέλει και την ισχυρή παρουσία των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή που ήταν η σφραγίδα της συμφωνίας των Πρεσπών. Άρα γι' αυτό το λόγο και θα την εφαρμόσει και όχι μόνο στις Πρέσπες. Τη συμφωνία των Πρεσπών, μάλιστα, αλλά και την ευρύτερη πολιτική η οποία διαμορφώνουν στην περιοχή το... και με ισχυρότατη βάση. Τώρα, αυξήθηκε ακόμη περισσότερο η παρουσία πώς του. Αυξήθηκε. Γιατί ήταν πρωταρχικό καθήκον, πρωταρχικό ζήτημα για να γίνει, συμφωνία, για να ενταχθούν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Δεν περάσαν καθόλου οι εποχές, ούτε οι εκλογές. Ίσα-ίσα που δεν πρέπει να ξεχνάμε και να ξεπλένουμε τον ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους για τα εγκλήματα που έχουν κάνει στην περιοχή και που συνεχίζουν να κάνουν. Πήρε